Η ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν λέει ότι ο κύριος Μάντζος, που είναι ένας στενός σας συνεργάτης και δεύτερος στο επικρατείας, ως δικηγόρος, μπήκε απέναντι σε δανειολήπτη, ο οποίος μάλιστα, από ό,τι μου είπανε, τελικά κινδυνεύει πράγματι να χάσει το σπίτι του. Γιατί χαμογελάσεσαι? Διότι η πλευρά του κυρίου Μάντζου κέρδισε και το δικαστήριο. Από την πλευρά του Φαντ για ένα δάνειο 55.000 ευρώ. Ναι, είναι ανακριβή αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ο Μάντζος είναι ο πάτσης του Πασόκ. Πότε έγιναν όλα αυτά, κύριε Μάντζο? Έχουν γίνει πριν γίνει εκπρόσωπος τύπου. Έγιναν το Νοέμβριο του 2021. Σας εξηγώ. Έχουν γίνει πριν ο κύριος Μάντζος. Σας λέω. Ήταν διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πριν ο κύριος Μάντζος εργαζόταν ο άνθρωπος. Ακούστε, έγινε το Νοέμβριο. Εργαζότανε. Μα σα απαντάω. Εργαζόταν σε μια εταιρεία. Θα μιλήσεις. Θα τα ξεράσεις όλα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Μπράβο, εσύ την άκουσα. Υπογράφει ο κύριος Μάντζος την υπόθεση. Ακόμα θέλετε να σας απαντήσω. Προσωπικά. Είναι πάτης ο κύριος Μάντζος? Δεν θα βγάλει πουθενά αυτή η κουβέντα. Άρα έγινε λοιπόν αυτό. Πες το ρε φίλε, σε παρακαλώ. Μα έγινε. Ο κύριος Μάντζος δεν έχει ασυμβίβαστο. Είναι δικηγόρος, μπορεί πράγματι να ενεργεί ως τέτοιος. Ρωτώ, είναι ηθικό να υπερασπιστούν τις θέσεις ενός φαν? Ποιος φαν? Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Πώς είναι, ακριβώς έτσι είναι. Πρόκειται για πρώτη κατοικία δανειολήπτη? Ούτε, δεν ακούστε. Όχι, δεν πειράζει, μαζί μας πειράζει. Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας. Άλλα τους ρωτούσαμε, άλλα απαντούσαν.